μου. Η Θωμαϊα Πέργη, λίγες ημέρες μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision, εξηγεί τον λόγο που δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του διαγωνισμού και μας εξομολογείται τον θάνατο στενού της συγγενικού προσώπου, μια εβδομάδα πριν την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Έχασες τον παππού σου πριν πόσες μέρες από τον τελικό? 26 Φεβρουαρίου. Το έμαθα ακριβώς λίγο πριν πω στο μπάλουξ να τραγουδήσω για 2 ώρες. Το μάθεις εκείνη τη στιγμή ότι πέθανε? Ότι... κατά λάθος. Δεν θέλω να μου το πούν. Μιλούσε με την άλλη μας αγαπημένη μου μάνατζερ, Ντένια Μεταξά, στο τηλέφωνο η μητέρα μου, την πήρε και της είπε θα της πω, θα της το πω μετά το live. Και η Ντένια, εγώ το άκουσα, δεν άκουσα για τον παππού ότι πέθανε, αλλά ότι κάτι συμβαίνει. Και έτσι μου ήρθε ότι ο παππούς δεν είχε κάτι. Ξαφνικά έγινε. Της λέω τι έγινε. Μου λέει δεν έγινε τίποτα. Μου λέει όλα καλά. Της λέω πες μου τι έγινε. Πέθανε ο παππούς μου και μου λέει ναι. Και μετά έπρεπε να βγούμε να τραγουδήσουμε 2 ώρες. Δεν ήθελα να βγω και να το πω γιατί θα ήταν λαϊκισμός. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο συζητήθηκε αρκετά. Ότι μετά το τέλος του τελικού δεν έκανες δηλώσεις στις κάμερες. Γιατί? Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρα μόνο μου, ανεξαρτήτως της εταιρείας. Διότι θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Όταν τελειώσαμε, εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Γιατί έμαθα και στη συνέχεια ότι βγήκαμε δεύτερη και είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό για μένα. Ο λόγος που δεν βγήκα ήταν επειδή είχαν έρθει άνθρωποι από Τίνο, δικοί μου, λόγω του γεγονότος που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες, οι οποίοι ήρθαν να με στηρίξουν και να φύγουμε το πρωί για το νησί, το οποίο το καράβι είναι 7,5 ώρα. Έμαθα ότι έκλαιγα και όλα αυτά. Δεν έκλαψα ούτε μισό δάκρυ, δεν γύλησα για την Eurovision. Ούτε μισό δάκρυ για το αποτέλεσμα. Σε ενόχλησε αυτό την επόμενη μέρα που γράφτηκαν διάφορα, που είπαν κάποιοι ότι τσατίστηκες, ότι νευρίασες, ότι έκλαψες? Παιδιά, μου το λέγανε ένα χρόνο πριν που δεν είχα κάνει ψυχανάλυση. Ίσως και να τσαντιζόμουν. Όχι, να τσαντιζόμουν όχι, αλλά να έκλαιγα ναι. Δεν ισχύει. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος που λέγεται Eurovision ή όχι για σένα? Τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια να πω. 5? Στα 30 μου λες να πάω? Λες? Γιατί? Όχι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, όχι. Λοιπόν, ποτέ μιλες ποτέ, έτσι μου έχουν πει, έτσι μου έχουν μάθει. Γιατί πράγματα που έχω πει και ήμουν αδιάλακτη στο να τα κάνω, τα έχω κάνει. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Προχωράς από εδώ και πέρα, ετοιμάζεις κάτι πολύ καλό, πόσο ξέρω. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το άλμπουμ μας με την Panic Records. Έχουμε και άλλα τραγούδια παρόμοια με τον Τζας και Σιρτάκη. Και από τον Απρίλιο, 17 Απρίλιο αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πρεμιέρα στο ΘΕΑ μαζί με την κυρία Δέσποινα Βανδύ, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, τους αγαπημένους μου Βέγκας, τη Μελίνα που τη λατρεύω, και τον μικρό της παρέας, αλλά τεράστιο σε ταλέντο. Τον λατρεύω, ελπίζω να μου γράψει τραγούδι μια μέρα. Στέλιο μου γράψε μου ένα τραγούδι. Το Στέλιο το Λγάκι. Αύγουστος φίλοι, μας προκράσει μου βρέχουν τα χείλη.